πρώτα κυριάρχησε το σοκ από την κατάρρευση της Credit Suisse. Λίγες ώρες αργότερα, μια ανήσυχη ηρεμία επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο κατά πόσο θα πετύχει τελικά το σχέδιο εξαγοράς Μαμούθ από την ελβετική UBS. Με διστακτική ανάκαμψη άνοιξαν τις πόρτες τους σήμερα τα διεθνή χρηματιστήρια, με τους οικονομολόγους να υποστηρίζουν πως υπάρχει σταθεροποίηση μεν, σε ρευστό σκηνικό δε. Ο ασιατικός δείκτης μετοχών σημείωσε άνοδο 0,4%. Στην Αυστραλία ανέβηκαν κατά 0,9%, ενώ στον ισχυρό δείκτη του Χονγκ Κονγκ παρατηρήθηκε άνοδος πέραν του 1,5%. The market opened higher today, following the US market which ends higher last night. On Monday night, this bank contagion fears seems to be easing after the deal to rescue Credit Suisse. Στο σημερινό ξεκίνημα των συναλλαγών, ο Ευρωπαϊκός Τραπεζικός Δείκτης σημείωσε άλμα 1,8%. Αφού μπήκαν για λίγο στον αναπνευστήρα, βγήκαν και τα αμερικανικά χρηματιστήρια. Η Wall Street σημείωσε άνοδο 0,9, έπειτα και από την ανακοίνωση πως η Κεντρική Τράπεζα της χώρας θα προχωρήσει σε μέτρα θωράκισης του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Η ημερήσια άνοδο στους δείκτες, ωστόσο, δεν φέρνει την άνοιξη, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να βάζει στο μικροσκόπιο τις καταρρεύσεις των τραπεζών. We have to be data dependent and we have to look at what the consequences will be, what impact it will have on yields, what impact it will have on the financing of the economy and of certain sectors in particular. And once we see that, then it will help us determine what monetary policy decision we make. Σε αυτό το κλίμα τεταμένης ηρεμίας, πολλοί είναι οι πιθανοί κίνδυνοι που περιμένουν στη στροφή την Ελβετία, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης DPRS. Ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος με κοινωνικές προεκτάσεις, οι μαζικές απολύσεις στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse, που απασχολεί πέραν των 30.000 εργαζομένων. Επιπλέον, πιθανή είναι και η μείωση του ΑΕΠ της χώρας σε περίπτωση αποτυχίας της ένωσης των δύο τραπεζών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον καναδικό οίκο αξιολόγησης, το φημισμένος αξιόπιστο και ισχυρό οικονομικό κέντρο της Ελβετίας καταραίει. Και αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Υπό πλήρη αμφισβήτηση σύσσωμα τα ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το πολίτικο διερωτάται αν η Ελβετία, η χώρα της οικονομικής σταθερότητας, δεν μπορεί να σώσει τις τραπεζές της, τότε ποιος μπορεί. 166 χρόνια ιστορίας η τράπεζα, πολλά και τα σκάνδαλα που αναδύθηκαν στους κόλπους της Credit Suisse. Ο διευθύνων σύμβουλος Brady Duncan το 2015 οδήγησε την τράπεζα σε πρόστιμο 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για φοροδιαφυγή. Ο επόμενος, ο Thomas Gonstein, βρέθηκε μπλεγμένος σε θυελλώδες σκάνδαλο ξεπλήματος χρήματος από καρτέλ ναρκωτικών, ενώ ξέπλυμα έκανε η τράπεζα και το 2004 από έναν υπάλληλο για την ιαπωνική μαφία για Μαζί με αυτά, η τράπεζα βοήθησε τον δικτάταρα των Φιλιππίνων, Φερντιντάνο Μάρκος, να κρύψει 10 δις που έκλεψε φυσικά από την χώρα του.